Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το αναλυτικό δελτίο κύρου εδώ από το YouTube του weather2umbrella.com. Είμαι ο Σάξα Νοούτουλου, σε συνεργασία επίσης και με το ειδησιογραφικό site seleo.gr. Για να ρίξουμε μια ματιά τώρα στην εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Βλέπουμε ότι το Σάββατο, όπως σας είπα και τις προηγούμενες ημέρες, θα ξεκινήσει, θα κυλήσει και θα τελειώσει πάρα πολύ καλά. Με πολύ καλές καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα. Εκμεταλλευτείτε το Σάββατο για οποιαδήποτε εξωτερική εργασία και δραστηριότητα. Συννεφιές θα έχουμε προς το μεσημέρι και το απόγευμα στην Κεντρική Μακεδονία άνευ σημασίας και προς το βράδυ, όπως βλέπετε, θα αρχίσει να συννεφιάζει στα δυτικά, νοτιοδυτικά και συννεφιές αυτές θα κινούνται όλο ένα και πιο ανατολικά. Από πλευράς φαινομένων δεν φαίνεται τίποτα το ιδιαίτερο. Βλέπετε κάποια ανοιχτά γαλάζια χρώματα εκεί στον Εύρο, αλλά και στην Κεντρική Μακεδονία. Αυτά υποδηλώνουν κάποια χαμηλή νέφωση, ίσως στα ορεινότερα τμήματα έχουμε ομίχλες εκεί και ψυχαλίσει τοπικά εκεί που καλύπτει αυτό το ανοιχτό γαλάζιο χρώμα, ενώ στα δυτικά προς το βράδυ αργά θα ξεκινήσει να βρέχει αρχικά τοπικά και ασθενώς. Οι άνεμοι στρέφονται σε νοτιάδες στο Ιόνιο, 5 με 6 υποφόρ μετά το μεσημέρι, ενώ στο Αιγαίο στα νότια δυτικά θα διατηρηθούν βορειοδυτικοί, 6 με 7 υποφόρ και το μεσημέρι. Η θερμοκρασία εκεί πάλι σε γενικά χαμηλά επίπεδα νωρίς το πρωί στις ορεινότερες περιοχές και όχι μόνο και στα υπόλοιπα κεντρικά και τα βόρεια, επειδή θεωρητικά θα σημειωθεί παγετός. Προσοχή στην Πάχνη, αυτό για τους οδηγούς νωρίς το πρωί στα υπηρετικά. Το μεσημέρι τώρα θα έχουμε και 15, 16 στα δυτικά, 12 στα βόρεια, 12 με 15 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. Ο καιρός μαλακώνει. Θα είναι ζεστός, θα έλεγα, το Σάββατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας συγκριτικά με αυτό που παράσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Στην Αττική ο καιρός αναμένεται να είναι πολύ καλός το Σάββατο, σχεδόν ανησυχιάτικος, με ηλιοφάνεια στην αρχή της ημέρας. Όχι ότι θα χαλάσει το απόγευμα, θα επικρατήσουν κάποιες αραιές συννεφιές αργά το απόγευμα, με τέτοιες του ηλίου, οι οποίες θα μορφύνουν ουσιαστικά λίγο πριν και λίγο μετά το ηλιοβασίλεμα. Η βόρειο-ανατολική άνεμη ανατολική, γύρω στα 3 με 4 αποφόρ στα ανοιχτά και θερμοκρασία στους 13 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια μεν, αλλά θα υπάρξουν και κάποιες συννεφιές από το πρωί που κατά τόπους θα είναι και πιο πυκνές μεταξύ μεσημεριού και κυρίως μετά το μεσημέρι προς το απόγευμα. Νοτιοανατολική άνεμη 3 με 4 από φως στο θερμαϊκό, θερμοκρασία στον 1 με 11 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι, αντίστοιχα με κάπως πιο αυξημένη τη σχετική υγρασία. Η Πάτρα θα συνεχίσει να έχει καλό καιρό ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας με συννεφιά από το απόγευμα, ρεή κατά βάση, ασθενής η άνεμη, θερμοκρασία στους 5 με 14 βαθμούς Κελσίου το πρωί και το μεσημέρι αντίστοιχα. Στην Πάτρα αναμένεται να πέσει αρκετό νερό κατά τη διάρκεια της Κυριακής. Το Ηράκλειο θα συνεχίσει να έχει κάποιες συννεφιές νωρίς το πρωί με διαστήματα ηλιοφάνειας αργότερα, αραιές συννεφιές και πάλι προς το απόγευμα. Ο Βοριάς θα εξασθενήσει μετά το μεσημέρι ακόμη περισσότερο και η θερμοκρασία στους 9 με 14 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι αντίστοιχα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στην εξέλιξη του καιρού για την Κυριακή, όπου αναμένεται επιδείνωση του καιρού σε όλη την χώρα. Θα έχουμε και μεταφορά θερμών αερίων μαζών και σκόνη στην ατμόσφαιρα και κυρίως τα δυτικά, κεντρικά και τα νότια. Δείτε, θα βρισκόμαστε μέσα στη συννεφιά, σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Βέβαια, εκεί όπου είναι η συννεφιά, έχει πιο έντονο λευκό χρώμα, είναι τα βροχοφόρα νέφη. Για να τα δούμε τα πράγματα, αν είναι με τη σειρά. Βροχές λοιπόν δυνατές στη Δυτική Ελλάδα από το πρωί της Κυριακής, οι οποίες θα επεκταθούν προς το μεσημέρι ανατολικότερα, με τις χιονοπτώσεις ακόμη και πάνω από τα 600 μέτρα στη Δυτική Μακεδονία και πάνω από τα 800 με 1000 μέτρα στην υπόλοιπη πρωτική χώρα. Μέχρι και το μεσημέρι αργά οι βροχές θα έχουν φτάσει περίπου στο Αιγαίο και στη Δυτική Θράκη. Περιοχές της Κρήτης θα επηρεαστούν από αυτές. Ενώ τα χιόνια θα αρχίσουν να ανεβαίνουν από το απόγευμα και μετά, ψηλότερα από το πρωί, πάνω από τα 800 μέτρα στη Δυτική Μακεδονία, που θα χρειαστούν αλυσίδες σε περιοχές εκείνη, και πάνω από τα 1000 με 1300 μέτρα στην υπόλοιπη πρωτική χώρα. Και βλέπετε ότι μέχρι και το βράδυ οι βροχές θα επεκταθούν σχεδόν σε ολόκληρη και την υπόλοιπη Ανατολική Ελλάδα. Θα εκδηλωθούν και καταιγίδες προς το βράδυ στα δυτικά. Τα χιόνια θα περιοριστούν, είπαμε, στα υψόμετρα που δείξαμε, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες, ενισχυθούν σημαντικά στο Ιόνιο, δεν αποκλείεται να πιάσουμε και 9 αποφόρ, στο Αιγαίο 6 με 7 αποφόρ μέσα στην ημέρα. Θερμοκρασία καλύτερη την Κυριακή το πρωί, μόνο στα βόρειο-βορειοδυτικά και βορειοανατολικά θα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες νωρίς το πρωί της Κυριακής. Στην υπόλοιπη χώρα θα πέσει ο υδράγυρος κάτω από τους 6 με 10 βαθμούς. Το μεσημέρι θα έχουμε μια πτώση της θερμοκρασίας στην Βόρεια Ελλάδα εξαιτίας των φαινομένων και στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα νοτιάς όμως θα καταφέρει να ανεβάσει τον υδράγυρο και τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου. Καθαρά Δευτέρα, μέσα στη συννεφιά βλέπετε ολόκληρη σχεδόν η Ελλάδα. Συννεφιά η οποία όμως κατά διαστήματα θα αφήνει και κάποια ανοίγματα στον ήλιο, να κάνει έτσι κάπως την εμφάνισή του, κυρίως στα πολύ νότια τμήματα. Πρόσκαιρο όμως βλέπετε, γενικά η εικόνα του καιρού δεν είναι και καλύτερη για την καθαρά Δευτέρα. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας η συννεφιά θα είναι πολύ πυκνή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και πάμε να δούμε πού αναμένονται βροχές. Βλέπουμε ότι στην αρχή της ημέρας, της καθαράς Δευτέρας, αρκετές βροχές θα δεχθούν και περισσότερες περιοχές που καλύπτονται από πιο σκούρα χρώματα. Βλέπετε μέσα στην ημέρα σχεδόν ολόκληρη η χώρα καλύπτεται από σκούρους χρωματισμούς, οι οποίοι είναι πιο έντονοι στο Αιγαίο μέχρι και την Κρήτη. Εκεί βλέπετε και προς το βράδυ οι βροχές και οι καταιγίδες που θα εκδοθούν θα πρέπει να έχουν και έντονο χαρακτήρα, ενώ θα ανοίξει ο καιρός στην υπόλοιπη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα προς το βράδυ. Βορειοδυτική κυρίως. Οι νοτιάδες διατηρούνται.
Και η σκόνη στην ατμόσφαιρα, με τους νοτιάδες θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, κυρίως στο Αιγαίο. Θερμοκρασία το πρωί της Δευτέρας, μόνο στα πολύ ορεινά, κοντά στο 0, ίσως και λίγο κάτω από το 0. Στην υπόλοιπη χώρα δεν θα έχουμε κάτω από 4 με 12 βαθμούς, θα έχει μαλακώσει πάρα πολύ ο καιρός. Ενώ τη Δευτέρα το μεσημέρι δεν αποκλείεται να παρατηρηθούν και θερμοκρασίες 16 με 17 βαθμοί στα δυτικά και στα νότια. Στα βόρεια θα πλησιάσει ο υδράγειος και τους 11 με 13 ολόκληρους βαθμούς Κελσίου. Τέλος, την Τρίτη, σας έλεγα χθες ότι αναμένεται μια σταδιακή βελτίωση του καιρού. Φαίνεται ότι τα σημερινά στοιχεία δεν το θέλουν αυτό. Παρατηρούμε τις συννεφιές πώς τροϊβιλίζονται γύρω από τον εαυτό τους στην περιοχή του Αιγαίου και γύρω από το Πέλαγος. Ενώ παράλληλα, στη Δυτική Ελλάδα φαίνεται την Τρίτη να έχουμε ηλιοφάνεια ή τουλάχιστον μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Και ενώ ο καιρός θα πρέπει να αρχίσει να βελτιώνεται προς το βράδυ και στη νότια χώρα, στα βόρεια η συννεφιά, βλέπετε, επιμένει μέχρι και τις βραδινές ώρες. Έτσι, εδώ που βλέπουμε τα πιο σκούρα χρώματα, γύρω από το Αιγαίο και στη Βόρεια Ελλάδα, ο καιρός θα διατηρηθεί πολύ βροχερός και την Τρίτη κατά πάσα πιθανότητα. Στα δυτικά, τα νήματα του καιρού θα είναι μεγάλα και τα διαστήματα με ηλιοφάνεια μέχρι και το απόγευμα, που θα ξαναρχίσει να βρέχει και στα δυτικά προς το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, είπαμε, άστατο ο καιρός μέχρι και το τέλος της ημέρας. Θα στραφούν οι άνεμοι την Τρίτη σε βοριά. Σε βορειάδες στα δυτικά, 5 με 6 το πολύ που φως στα ανοιχτά, ο νοτιάς καλά θα κρατεί και την Τρίτη στα ανατολικά, νοτιοανατολικά, όπου θα έχει και πάλι κάποια σκόνη. Θερμοκρασία το πρωί της Τρίτης όχι ιδιαίτερα χαμηλή στην Βόρεια Ελλάδα, μειώνεται η πιθανότητα παγετού. Μόνο στα πολύ ορεινά βλέπετε ίσως να έχουμε θερμοκρασίες με αρνητικό πρόσημο εξαιτίας της ξαστεριάς. Το μεσημέρι της Τρίτης δεν αποκλείονται και 17-18 στη Δυτική Ελλάδα εξαιτίας της ηλιοφάνειας και των αρχικά νοτιάδων. Στην υπόλοιπη χώρα θα παρατηρηθούν θερμοκρασίες γύρω στους 11 με 15 βαθμούς Κελσίου. Πολύ καλές θερμοκρασίες για την περίοδο που διανύουμε και μετά από αυτό το κρύο που περάσαμε. Φαίνεται λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι θα τελειώσει ο μήνας κάπως έτσι. Μπαίνουμε σε μια τροχιά βαρομετρικών χαμηλών διαδοχικών που θα δίνουν πολλές βροχές στην χώρα μας, τουλάχιστον στις περισσότερες περιοχές. Τα χιόνια θα περιορίζονται στις ορεινότερες περιοχές, ίσως προς τα τέλη της εβδομάδας χιονίσει και λίγο πιο χαμηλά στα βόρεια όμως. Δεν φαίνεται κάποια ιδιαίτερη πτώση του υδραγύρου τουλάχιστον μέχρι και τα τέλη του Φλεβάρι. Θα είμαστε όμως εδώ από την επόμενη εβδομάδα να δούμε καλύτερα την όλη εξέλιξη μέχρι και τα τέλη του μήνα. Από όλους εμάς και ειδικά από μένα, καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο, τη Δευτέρα, κυρίως την Τρίτη πάλι.